δύσκολο αγώνα. Έχουμε δρόμο πολύ μπροστά μας. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση και ένα επιτελείο εκαθαριστών που όπως προαναφέρθηκε έχουν ένα σκοτεινό παρελθόν. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι πού βαδίζουμε. Και βαδίζουμε σε ένα λάθος σχέδιο το οποίο οδηγεί μια πλουτοπαραγωγική δυναμική της χώρας όπως είναι το εργοστάσιο της Λάργο με τα μεταλλεία που έχει που σε μια σημερινή περίοδο όπου οι δυσκολίες στην ελληνική οικονομία λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού είναι τρομακτικές, θα είναι τρομακτικές, δεν έχουν φανεί ακόμα και αντί ένα εργοστάσιο να παράγει και να φέρνει χρήμα να ενισχύει τους εργαζόμενους, την ίδια την εταιρεία και την εθνική οικονομία το έχουν σε πλήρη απαξίωση και σχεδόν κλειστό. Και εγώ ως δήμαρχος από το 2011 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2019 είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ και να συνεργαστώ για τα βασικά θέματα των εργαζομένων και της ΛΑΡΚΟ. Περάσαμε και τότε από πολλά μεγάλα και δυσεπίλητα εμπόδια. Τώρα όμως η συγκυρία και οι κυβερνητικές αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής έχει φτάσει σε ένα απροχώρητο σημείο και η ουσία είναι ότι διακυβεύονται τα περισσότερα οι ίδιες οι θέσεις των εργαζομένων, η ίδια ύπαρξη της ΛΑΡΚΟ που σημαίνει ότι η περιοχή μας, εκτός από τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα οικονομικά και κοινωνικά. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν δεν πρέπει να λείπει κανένας. Πρέπει να είναι ιδιαίτερης σημασίας έμφασης και έντασης, συνέχειας δηλαδή και διάρκειας και από την εμπειρία μου και εγώ συνδικαλιστής μπορώ να σας πω ότι όλοι οι αγώνες δικαιώνονται αρκεί να μην σκύψουμε το κεφάλι και δικαιώνονται όταν έχουμε αυταπάρνηση πίστη για τα δίκαια, λογικά και όριμα αιτήματα τα οποία εκφράζουν τα σωματεία και εκπροσωπούν τα δίκαια και λογικά αιτήματα των εργαζομένων. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα νομίζω ότι μπορούν να γίνουν αρκετά και σημαντικά βήματα ώστε να ανατραπεί αυτή η πολιτική η οποία ουσιαστικά δεν προσφέρει σε κανέναν τίποτα εκτός από λίγους, από ελάχιστους και από τους εκπροσώπους τους. Όποιοι είναι αυτοί. Όπως και μέχρι τώρα λοιπόν και από εδώ και πέρα θα είμαι πάντα και εγώ και η συμπολιτεία ολοκλών δίπλα σας στον αγώνα που χρειάζεται γιατί ο αγώνας αυτός είναι ουσιαστικός και θα παράξει αποτελέσματα όταν υπάρχει ενότητα και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.